Ξαφνικά πέθανε η γυναίκα σου ή μετά από μακροχρόνια ασθένεια? Περίεργη, τι έπαθε? Την είχε αυτή την ασθένεια από καιρό. Αλλά δεν ήξερα ότι θα είναι γυναίκα. Είσαι ακόμα παντρεμένη. Θα τη φορέσω. Φυσικά και που μπορείς. Μα τι ασθένεια ήταν αυτή? Θα σου πω ψέματα, Χαρά. Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό, σε παρακαλώ. Αυτή η γυναίκα για μένα είναι νεκρή. Όχι, σαν να πίστεψα κι εγώ. Πώς είναι νεκρή? Κακώς, γιατί δεν είναι νεκρή. Είναι λαγιατή τώρα. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε την αλήθεια για τα πρόσωπα. Πάνω από ζωή μας να φτιάχνει. Αλλά που σηκωνόμουν το πρωί με μια κρυφή χαρά που... Πού? Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ που το άρωμα παραδίδει το κορμί σου. Αχ, το άρωμα. Τι είδες εσύ εδώ, Χαρά? Ζω εγώ εδώ, Πινελόπη. Ξέρεις, πιστεύω ότι δεν έχει ξεπεράσει. Η θέση σου είναι δίπλα μας. Θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί εσύ πρώτη βοήθησες να έρθω σε επαφή με το παιδί και γενικότερα να ξαναπλησιαστούμε με τον Περίανδρο. Βοήθησε, ε? Ναι. Did we ever see it coming? Will we ever let it go? We are back. Επικράτησε το πάθος σου και αυτή την ασήμαντη. Άλλωστε με ποια να ταιριάξει εδώ? Του Περίανδρου δεν του αρέσουν οι χωριάτες. Εσύ μπορεί να είσαι και τους πολλούς σημαντική, αλλά για μένα σημαντική είναι η Χαρά. Τόσο εγωίστρια, για Πινελόπη. Τόσο ανόητα, υπεροπτική. Να διαφορώ για σένα και τους ερωτές σου. Δεν θα επιτρέψω όμως να αναθρέψει το παιδί μου μια καφετζού. Ώστε τολμάς να συγκρίνεις γυναίκες σαν και εμένα με γυναικάκια της σειράς. Τι ήταν αυτά που έλεγε για εσάς και την πρωτευουσιά, κύριε Δημαρχέ? Τίποτα, Θόδωρε, τίποτα. Πώς τίποτα? Αυτή είπε ότι έχετε σχέση. Κι αν έχω, ή αν θα έχω, είναι κακό. Θα γίνει δικαστήριο, Περίανδρε. Το δικαστήριο που θα μου δώσει την επιμέλεια του παιδιού. Η ζωή μου δεν ήταν συμβατή με κάτι τέτοιο. Η ζωή μου ήταν τέχνη. Ντρέπομαι που το λέω αυτό στο γιο μου. Εσύ θα έπρεπε να ήσουν η προτεραιότητά μου, αλλά δεν ήσουν. Πάντοτε σε αγαπούσα. Ερωτική εξομολόγηση μου κάνεις? Δεν μιλάω για έρωτα. Μιλάω για βαθιά αγάπη. Τον έρωτα τον καλύπτει κάποια άλλη. Το είδα να διαδραματίζεται μπροστά στα μάτια. Μην μιλάμε τώρα γι' αυτό. Σκέφτομαι λυπημένο και πονάω. Άφησε την καρδιά σου να σε πάει όπου θέλει εκείνη. Τι σκέφτεσαι? Εσένα και τον Αντζεπόπονα. Για ποιο λόγο? Γιατί τη σκαρφώθηκε τη πατατίνα σου ότι κάτι τρέχει μεταξύ σου. Μου σε παρακαλώ. Θα προτιμούσα βέβαια να σε σκέφτομαι με τον μπαμπά μου. Αν κάποιος μου φέρθηκε σαν πατέρας, αυτός τελικά ήταν ο Πόποτας. Είπε τέτοιο πράγμα. Με τον Πόποτα δεν φτάσετε μέχρι την εκκλησία. Το μετάνιωσες ποτέ?